Καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη σήμερα. Είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω μαζί μου έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον κύριο Γιάννη Κανίογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα εδώ δίπλα μου. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έχω ενθουσιαστεί με το έργο σας. Και θέλω λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος το έργο σας, να δούμε ένα βιντεάκι και μετά λίγο να μιλήσουμε. Ο Γιάννης Κανίογλου ασχολείται με τη ζωγραφική και τις κατασκευές, κυρίως σε υλικά της φύσης ή παλιά αντικείμενα, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε αυτά μέσω της τέχνης. Τα 10 τελευταία χρόνια, μάλιστα, ζωγραφίζει μεγάλες επιφάνειες σε σχολεία, μαζί με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους καλλιτέχνες, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ζωή στις ψυχρές σχολικές αίθουσες. Λοιπόν, κύριε Κανίογλου, είδαμε αρκετές από τις δουλειές σας και θέλω λίγο να πω στον κόσμο ότι όλες αυτές οι επιφάνειες συστολισμένες που είδαμε ζωγραφισμένες είναι όλες σε σχολικές αίθουσες και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για αυτή την εμπειρία σας. Πώς ξεκινήσατε να ζωγραφίζετε πάνω σε τόσο μεγάλες επιφάνειες και ιδιαίτερα μέσα σε σχολικές αίθουσες? Η ιδέα ξεκίνησε το 2008 όταν η μικρή μου κόρη πήγαινε την πρώτη λυκείου και συζητώντας με τον καθηγητή του, τον κύριο Γιώργο Βαλσαμίδη, τι μπορούν να κάνουν όλοι μαζί κάτι για την αίθουσά τους ή κάποιο δρόμενο, έπεσε η ιδέα αν μπορούν να ζωγραφίσουν την αίθουσά τους. Η κόρη μου, γνωρίζοντας ότι ζωγραφίζω, μου το πρότεινε και προέκυψε το πρώτο έργο, ο οποίος ήταν «Ο βυθός μιας θάλασσας», όπου τα παιδιά, οι μαθητές, ζωγραφίσαν ο καθένας από 1, 2, 3 ψάρια που διαλέξαν οι ίδιοι και τα βάλαμε στον τοίχο της αίθουσας. Η ιδέα άρεσε στο λυκειάρχη και στους άλλους καθηγητές και έτσι λίγο-λίγο, τα επόμενα 10 χρόνια, έφτασα να έχω ζωγραφίσει συνολικά σε σχολεία πάνω από 15 αίθουσες και εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η τελευταία δουλειά που έκανε ήταν το χάλκινο άγαλμα του δισκοβόλου του Μύρωνα πάλι στο Λύκειο της Νέας Περάμου. Και τώρα ετοιμάζομαι να ζωγραφίσω 2 σχολεία. Το ένα είναι το δημοτικό σχολείο που τελείωσαν οι 2 μου οι κόρες της Περάμου, το πρώτο δημοτικό σχολείο, όπου θα κάνουμε, πρώτο Θεός, το διάδρομο του σχολείου, το οποίο συνολική επιφάνεια είναι περίπου 80 μέτρα επί 5. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Εκεί, στην έναρξη, στον αγιασμό, με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τον Περικλή τον Καραμπερίδη, το ανακοινώσαμε στους γονείς και στους μαθητές και στους δασκάλους. Υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός γι' αυτό. Εκεί λοιπόν πρόκειται να ζωγραφίσουμε ένα χωριό, κάτι σαν τη Νέα Πέραμο, που θα βλέπει τη θάλασσα όπως είναι η μορφολογία της περιοχής.
και ζήτησα από γονείς και μαθητές να επιλέξουν ένα θέμα, οτιδήποτε είναι αυτό, το οποίο θα ταιριάζει σε αυτό το θέμα. Περιμένουμε τώρα λίγο, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μπογιές. Αφού το λύσουμε, θα ξεκινήσουμε ώρες που δεν θα έχουν τα παιδιά σχολείο ή ώρες που θα κρίνουν οι δάσκαλοι ότι μπορούν τα παιδιά να μην χάσουν το μάθημα και να κάνουν ο καθένας αυτό που θέλει με την καθοδήγησή μου. Έχω ζητήσει από γονείς που γνωρίζουν στοιχειώδη ζωγραφική να βοηθήσει. Και στις 24 του μήνα, 25, θα πάω να τελειώσω ένα δημοτικό σχολείο στη Σαντορίνη, που το ξεκίνησα πέρσι και φέτος οι μαθητές με περιμένουν ένα γονείς να το φιλοτεχνήσουμε και αυτό. Αυτό ακριβώς. Το πολύ θετικό είναι ότι δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο τα σχολεία. Πριν όπως που μιλούσαμε, μου είπατε ότι έχετε πάει σε αρκετά σχολεία και μου έκανε εντύπωση αυτό το σχολείο στη Σαντορίνη, γιατί είναι αρκετά μακριά, αλλά πόση θέληση έχουν μέσα τους για να ξεκινήσουν κάτι τόσο όμορφο, το οποίο επηρεάζει και την ψυχολογία των μαθητών. Αλλάζουμε από αυτό το πρότυπο της ψυχρής σχολικής αίθουσας. Ξεφεύγουμε λίγο με αυτή τη δημιουργία. Σίγουρα ένας μαθητής ο οποίος κάθεται σε μια αίθουσα η οποία έχει ένα χρώμα μερικές φορές που είναι κακοποιημένο από τον χρόνο και ίσως από κάποιους οι οποίοι γράφουν διάφορα και το καταστρέφουν, είναι πολύ καλύτερο από το να βρίσκεται μέσα σε ένα δάσος, μέσα σε μία ζούγκλα όπως έχω κάνει, σε ένα βυθό, στον ουρανό, σε ένα νησί όπως είναι αυτό εδώ που δείχνει τώρα. Η διάγνωσης δηλαδή είναι η φύση. Η φύση φυσικά. Αγαπάω πολύ τη φύση και την προστατεύω. Και το βυθό που μου είπατε πριν με τα παιδάκια που το καθένα επέλεγε το χρώμα και το κάθε ψάρι που ήθελε. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι και το πάρα πολύ όμορφο, ότι η συμμετοχή. Με τη ζωγραφική μόνο. Η ζωγραφική από μόνη της, εντάξει, είναι μία τέχνη, αλλά η όλη διαδικασία είναι αυτή που είναι σημαντική, γιατί βάζω τα παιδιά να συνεργαστούν, βάζω τα παιδιά να προσπαθήσουν για αυτό που σε άλλες περιπτώσεις θα το λέγανε δεν μπορώ να το κάνω. Πολλές φορές και δάσκαλοι και μαθητές λένε εγώ δεν μπορώ να ζωγραφίζω, δεν ξέρω να ζωγραφίζω, και τελικά με την καθοδήγηση καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο, αλλά η δυσκολία είναι στο μυαλό. Στην πραγματικότητα όλοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάποιοι τα κάνουν πιο εύκολα και κάποιοι τα κάνουν πιο δύσκολα. Αλλά όλοι μπορούμε να τα κάνουμε. Και παιδιά που στην Ελευθερούπολη που είχαν μαθησιακά προβλήματα, ήρθαν και ζωγράφισαν και αυτό που σχεδίασαν, γιατί είναι, η ζωγραφική δεν είναι μόνο βάφω, είναι και σχεδιάζω. Μερικά τα άφησα επί τούτου όπως τα σχεδιάσαν τα παιδιά, να φαίνονται μέσα στη ζωγραφική σαν αποτύπωμα του ψυχισμού τους. Να είναι έτσι αγνά όπως το σκέφτηκαν. Η εμπειρία μου μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τους μαθητές είναι ότι το πριν και το μετά έχει τεράστια διαφορά και αποτυπώνεται σε μία κατά λάθος συζήτηση που άκουσα από δύο μαθητές όταν ζωγραφίζαμε το σχολείο αυτό που βλέπετε εδώ στην Ελευθερούπολη, που είπανε, συζητώντας μεταξύ τους, είμαστε 5 χρόνια σε αυτή την αίθουσα και ήταν εκείνο το χρώμα και τώρα που θα τη ζωγραφίσουμε και θα είναι αυτό το ωραίο, εμείς θα φύγουμε από το σχολείο, ήταν έκτη τάξη. Ζωγραφίζουμε, αυτό το θέμα ήταν, ζωγραφίζουμε την έκτη, τη σίγμα ένα τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου της Ελευθερούπολης. Εκεί ο κύριος Βασίλης Βεργόπουλος μαζί με όλους τους δασκάλους παρελάσανε και αφήσανε και εκείνοι το αποτύπωμά τους. Κάλεσα και δύο καλλιτέχνες φίλους, το Λόι τον Ανθάκη και τον Θόδωρο τον Κοκκινίδη που κάνει τα κέρινα ομοιώματα στα Κηπιά, και ήρθανε και συμμετείχανε ζωγραφίζοντας και μιλώντας στους μαθητές για την τέχνη τους. Δηλαδή ήταν πολυδιάστατη η παρουσία και η συμμετοχή όλων μέσα. Το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ευχαριστήθηκαν και τα παιδιά
και οι γονείς πιστεύω και οι δάσκαλοι. Εδώ είναι ο κύριος Βεργόπουλος που τον έχω βάλει κάτω από τη βάρκα να ψαρεύει. Λοιπόν, αυτό είναι το γυμνάσιο της Περάμου. Εδώ είναι μια ζωγραφική επάνω σε ένα καπάκι από ένα πιθάρι. Και αυτό είναι το τελευταίο έργο που έχω κάνει στο Λύκειο. Για τη συμμετοχή που είπαμε πριν, όχι μόνο των παιδιών, αλλά είναι και των γονέων, γιατί μου είπατε πριν ότι όχι μόνο γονείς που έχουν και παιδιά, δηλαδή και η άλλη ιστορία, που ήρθε ένας παπάς και σας βοήθησε να τελειοποιήσετε το έργο. Ήθελε να συμμετέχει, του άρεσε αυτή η ενέργεια, οπότε δηλαδή θέληση να υπάρχει και για όμορφες ιδέες. Και υπάρχει κόσμος να συμμετέχει σε αυτό. Είχα ένα μεγάλο φόβο κατά πόσο η εκπαιδευτική κοινότητα θα επέτρεπε σε έναν εξωσχολικό, όπως είμαι εγώ, να διεισδύσω μέσα στο σχολείο και να κάνω κάτι με τους μαθητές, εμπροκειμένου αυτά εδώ. Προς μεγάλη μου ευχάριστη έκπληξη και οι λυκειάρχες, οι δύο που συνεργάστηκα στην Πέραμο και οι διευθυντές των σχολείων και ο γυμνασιάρχης, ήταν πάρα πολύ θετική. Και μάλιστα, να το πω και έτσι πως παίρνει δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου, με βρίσκουν διάφοροι μέσα στο Facebook ή αλλού και μου ζητάνε να πάω να φιλοτεχνήσω και το δικό τους στο σχολείο. Πρέπει να πω ότι η εμπειρία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπεύθυνο το εγχείρημα αυτό εδώ. Και βοηθάει επίσης και την μαθητική κοινότητα και την εκπαιδευτική κοινότητα να δει το σχολείο με μια άλλη ματιά. Δεν είναι τελικά μόνο να μπαίνεις μέσα και να κάνεις μάθημα. Είναι και πού θα κάνεις μάθημα, πώς θα περάσεις τα παιδιά και άλλες ιδέες. Δηλαδή με τη ζωγραφική και τα θέματα που επιλέγουν τα παιδιά, έχω την εντύπωση ότι ψάχνοντας θα βρουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Θα αναγκαστούν με το συμμαθητή τους να συνεργαστούν, να ζωγραφίσουν ψάρια, να ζωγραφίσουν πουλιά, να ζωγραφίσουν δέντρα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ωραία. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, από όσα είπαμε πριν, είναι το ότι εκτός από τη ζωγραφική σε σχολικές αίθουσες, εσείς ο ίδιος ασχολείστε και με τη ζωγραφική, αλλά και κατασκευή παλαιών αντικειμένων. Ακριβώς. Δίνοντας έτσι δεύτερη ζωή, όπως μου είπατε. Κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, να δίνουμε δεύτερη ζωή σε κάτι. Κάτι που θεωρούμε εμείς άχρηστο στην ουσία, όταν παλιώνει κάτι, όταν δεν το χρησιμοποιούμε, το θεωρούμε άχρηστο, αλλά εσείς δίνετε ζωή σε αυτό ξανά, δείχνοντας τη σημασία του. Ότι δεν χάνει τη σημασία του το αντικείμενο αυτό, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί. Ακριβώς. Η ανακύκλωση, αυτό που κάνουμε τώρα και ευτυχώς το κάνουμε, βοηθάμε και τη φύση αφενός να μην πετάμε πολλά σκουπίδια, αλλά και από την άλλη να ανακυκλώσουμε υλικά τα οποία θα μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Η φύση και ο άνθρωπος παρατάει άχρηστα πράγματα, πεθαμένα πράγματα. Και κάποιοι καλλιτέχνες, δεν είμαι μοναδικός, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ασχολούνται με θαλασσόξυλα, με παλιά έπιπλα, με παλιά αντικείμενα και με διάφορες τεχνικές, τα δίνουν μια δεύτερη ζωή. Είτε μετατρέποντάς τα σε πίνακες ζωγραφικής, είτε κάνοντάς τα φωτιστικά, χρηστικά αντικείμενα, κρεμάστρες, οτιδήποτε. Σε διάφορες εκθέσεις που έχω κάνει ανά καιρούς, διάφορα αντικείμενα που για άλλους θα ήταν για πέταμα, τα έχω κάνει έργα και τα εκθέτω. Και όταν μερικές φορές συζητάω με κάποιους που ενδιαφέρονται πώς το έκανα αυτό κλπ, τους λέω τίποτα δεν είναι για πέταμα. Απλώς είμαστε σε έναν υπερκαταναλωτισμό και όταν ένα αντικείμενο δεν το χρειαζόμαστε, το πιο εύκολο που μπορούμε να το κάνουμε και θεωρούμε υποχρέωσή μας, αν το βάλω σε εισαγωγικά το υποχρέωση, είναι να το πετάξουμε. Εγώ λοιπόν δεν πετάω,
ξαναδίνω ζωή, φυσώντας ζωή με τα πινέλα και τα χρώματα στα παλιά αντικείμενα και κάνοντας τα, να το πω, έργο τέχνης. Όλοι μπορούμε να τα κάνουμε. Βέβαια, η τέχνη είναι παρεξηγημένη και για πολλούς θεωρείται τέχνη των λίγων. Όμως, αν την ψάξεις, είναι τέχνη για πολλούς. Εγώ θέλω τώρα να σας θέσω ένα σχετικά δύσκολο ερώτημα. Ποιο από όλα τα έργα σας είναι το αγαπημένο σας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Για ποιος ήταν, όχι περήφανος, αλλά αυτό που ξεχώρισε. Συζητώντας και με άλλους καλλιτέχνες, οι καλλιτέχνες θεωρούν ότι ό,τι δημιουργούν είναι παιδιά τους και δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν τα παιδιά τους. Εξαρτάται, πολύ δύσκολη ερώτηση που κάνετε. Θα έλεγα ότι ζωγραφίζοντας στα σχολεία, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Τώρα είναι κάποια που είναι εντυπωσιακά, είναι μεγάλα, είναι έτσι. Μέσα στην ενασχόλησή μου με τη συμμετοχική διαδικασία που λέω, ζωγραφίζοντας με τους μαθητές, η χαρά που εισπράττω από την πολύ αγάπη, την αγνή αγάπη που παίρνω από τα παιδιά, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από τα έργα που έχω κάνει. Δηλαδή, αυτό, η ανταλλαγή της τέχνης με την αγάπη. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ το κίνητρό μου στη ζωγραφική. Καλά είναι να υπάρχουν και τα λεφτά, αλλά οι καλλιτέχνες δεν τα βγάζουν πέρα με την τέχνη. Θα έλεγα λοιπόν στην ερώτησή σας ότι όλα τα έργα που ζωγράφισα με τα παιδιά ήταν αυτά που τα ξεχωρίζω. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Ήταν μοναδική δηλαδή κάθε εμπειρία. Ναι, ήταν μοναδική γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και κάθε παιδί είναι μοναδικός. Βλέπεις τους χαρακτήρες των παιδιών, βλέπεις ότι κάποια παιδιά είναι πολύ δύσκολα στην αρχή, δεν σε πλησιάζουν, αλλά μετά από λίγο που τους δείχνεις και τους κάνεις και τα λοιπά, έρχονται και σ' αγκαλιάζουν, σ' αγαπάνε. Σου λένε λόγια που δεν περιμένεις να ακούσεις, γιατί το παιδί το έχεις γνωρίσει 3-4 μέρες. Αυτό είναι. Τώρα, η γλώσσα των μεγάλων για το μπράβο και τα λοιπά, καλά είναι και αυτά, δεν λέω. Αλλά εκεί δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβει δεύτερη και τρίτη σκέψη ο μεγάλος και πού σου τα λέει. Αλλά ένα παιδί σίγουρα σου μιλάει με πιο καθαρά αισθήματα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το επίτευγμα. Η λογική μου δεν είναι να πάω να δείξω ότι ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν έχει νόημα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλύτεροι ζωγράφοι από μένα και θα μπορούσαν να τα κάνουν πολύ καλύτερα. Αυτό που κάνω όμως μου είναι ευχάριστο και αφού μπορώ και το κάνω, καλά είναι και το κάνω. Κύριε Κανέγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Και πραγματικά χαίρομαι που υπάρχουν στις μέρες μας τέτοιοι καλλιτέχνες που υπηρετούν την τέχνη αφιλοκερδώς και δίνουν τέτοιο νόημα στη ζωή και των παιδιών και των υπολείπων. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ξαναδούμε έργα σας, γιατί μου είπατε πριν ότι είχε γίνει και μία έκθεση, μία παρουσίαση παλαιότερα. Το κανάλι, ευχαριστώ καταρχήν για την φιλοξενία. Η κυρία Χριστίνα Νεφρέμ είχε έρθει και είχε κάνει ρεπορτάζ όταν ζωγραφίζαμε το σχολείο, στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις μια εικόνα εδώ και τελείως διαφορετικό να είσαι παρόν ή παρούσα την ώρα που συμβαίνει αυτό με όλους τους πρωταγωνιστές και την ένταση που υπάρχει μέσα στο χώρο που γίνεται όλο αυτό. Το σχολείο, το ενιαίο λύκειο της Νέας Περάμου, έχει πάρα πολλές ζωγραφίες. Δεν ξέρω ποιος και πότε, μακάρι να μην ζω, να το δω, να καταστρέφουν ή να βάφουν ξανά όλα αυτά που ζωγραφίσαμε με τους μαθητές. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Αφήνουμε μια παρακαταθήκη, νομίζω, στις επόμενες γενιές
να δούνε τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, να αγαπήσουν το χώρο και να τον προστατεύσουν. Και όπως θα προστατεύουν εκείνο το σχολείο, μακάρι να προστατεύουν και όλους τους δημόσιους χώρους, γιατί η τέχνη των γκράφιτι μεν είναι εντυπωσιακά ωραία όταν γίνεται σε ελεγχόμενους χώρους, αλλά αυτό το πράγμα που με θλίβει, στην κυριολεξία με θλίβει, να θεωρείται καμβάς οτιδήποτε είναι βαμμένο και δημόσιο, είτε είναι άγαλμα, είτε είναι μνημείο, είτε είναι οτιδήποτε, γράφοντας ένα σύνθημα ή ζωγραφίζοντας, που δεν ζωγραφίζουν, οτιδήποτε. Πιστεύω και ελπίζω ότι οι μαθητές που συμμετείχαν σε όλα αυτά τα δρόμενα δεν θα είναι αυτοί που θα καταστρέψουν τον υπόλοιπο χώρο. Και πάλι ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να συνεχίσετε έτσι με πολύ όμορφες δημιουργίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.